Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, σχολίασε ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστας Αγοραστό με αφορμή τη δημοσιοποίηση στοιχείων που κατατάσσουν την Περιφέρεια Θεσσαλία στην πρώτη-τελευταία θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών αναφορικά στο θέμα τη απορροφητικότητα ευρωπαϊκών πόρων. Από το 2015, δεν σα λέω από το 2011, από το 2011 μέχρι σήμερα έχουμε 4,8 εκατομμύρια ενταγμένα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, τρέχουν, δημοπρατούνται, ολοκληρώνονται, δουλεύουν εταιρείε μέσα για να τα ολοκληρώσουν και 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από, πάνω από 5.000 έργα. Και ολοκληρώσαμε με επιτυχία το προηγούμενο ΕΣΠΑ το οποίο είχε σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου, ολοκληρώθηκε με, ε, χωρίς να χαθεί κανένα ευρώ, έχουμε απορροφήσει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν γίνει σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου 16.000 έργα. Λοιπόν, τα, οι αριθμοί πολλές φορές ε, δεν λένε την αλήθεια διότι δεν διαβάζονται σωστά. Ο Περιφερειάρχης τη Θεσσαλία υπογράμμισε ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχει εντάξει η περιφέρεια, ωστόσο οι αρμόδιοι προ την υλοποίηση του φορεί, όπω τα Υπουργεία, οι Δήμοι και τα Νοσοκομεία, καθυστερούν σημαντικά να ξεκινήσουν τι εργασίε. Με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η απορρόφηση των δεσμευμένων πόρων. Εμεί έχουμε εντάξει έργο για να, να προμηθευτούν η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλα, για όλα τα σχολεία τεχνολογικό εξοπλισμό. 5 Το έργο αυτό το εκτελεί το Υπουργείο Παιδεία. Δεν έχει απορροφήσει ούτε ένα ευρώ. Ευθύνεται η περιφέρεια Θεσσαλία. Ποιο ευθύνεται, Ευθύνονται οι υπηρεσιακοί παράγοντε τη περιφέρεια Θεσσαλία. Έχουμε εντάξει ένα και κάτι εκατομμύρια για να, πάρουν, για να προμηθευτεί το ΕΚΑΒ, παραδείγματο χάρη, στην Οφόρα. Ο διαγωνισμό έγινε, βγήκε άκυρο, δεν έχουν κάνει μια απορρόφηση. Μου είπαν προχθές ένα ραδιόφωνο εδώ, στη Θεσσαλία, μου λένε: Ξέρετε, η στερεά έχει, είναι πρώτη και εσεί είστε ουραγό στην απορροφητικότητα. Που δεν είναι και δικό μα θέμα η απορροφητικότητα. Η στερεά έχει απορρόφηση 63 εκατομμύρια ευρώ και εμεί έχουμε 68 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει του πίνακα που μου δείξαν. Πώ είναι εκείνη πρώτη και εμεί είμαστε. Συνεπώ, είναι πολλέ οι παράμετροι που οι καθορίζουν. Αλλά η ουσία είναι μία. Όπου στρέψει το βλέμμα σου στην περιφέρεια Θεσσαλία, θα δει έργα τη περιφέρεια Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουμε εντάξει, εντάξει έργα τα οποία δεν χάνουν ούτε ένα ευρώ, θα ολοκληρωθούν όλα. Έχουμε εντάξει έργα από το ΕΣΠΑ δύο δισεκατομμύριων ευρώ.